Λοιπόν, δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να πάμε στη Ρεγκίνα, Νάγια μου. Έρχεται η Ρεγκίνα, λοιπόν. Ρεγκίνα μου, γεια σου και καλό σου απόγευμα. Καλό σας απόγευμα. Σε ακούμε, Ρεγκίνα μου. Είσαι ο άνθρωπος που θέλουμε να μας μεταφέρεις όλα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Έχουμε μιλήσει και με άλλους ανθρώπους έτσι αυτή την ώρα που είμαστε στον αέρα, στην εκπομπή. Είσαι ο άνθρωπος που παρακολουθείς πολύ στενά το ρεπορτάζ αυτής της τραγικής ιστορίας και θέλουμε να μας μεταφέρεις όλες τις λεπτομέρειες. Θα αρχίσω, Χριστιανά μου, από τις πραγματικά ανατριχιαστικές καταθέσεις γιατρών και νοσηλευτών και στα τρία νοσοκομεία που βρέθηκε η Τζορτζίνα τις τελευταίες ημέρες της ζωής της, που πραγματικά φωτογραφίζουν έναν αργό θάνατο αυτού του κοριτσιού, έναν βασανισμό, στην κυριολεκτία έναν βασανισμό. Θα αρχίσω να σας λέω τι έκανε η μητέρα στο νοσοκομείο στο Πέδον όταν διαπίστωσε ότι το παιδί της δεν είχε πια σφιγμό μέσα στο δωμάτιο του νοσοκομείου. Είχε αρχίσει να μελανιάζει. Τι έκανε αυτή η μάνα? Βγήκε, περιγράφει μια νοσηλεύτρια ψύχρεμη στο διάδρομο του νοσοκομείου και άρχισε να πλησιάζει περπατώντας προς το γραφείο νοσηλείας σαν να έφτανε κάποιο νοσηλευτή. Το γεγονός λέει ότι δεν καλούσε σε βοήθεια, έδωσαν την εντύπωση νοσηλεύτρια ότι ζητούσε κάτι, κάποιο εντόνι, κάτι απλό, όχι ότι υπήρχε κάποια επίγουσα κατάσταση. Πλησίασε λοιπόν την νοσηλεύτρια και της είπε χαμηλόφωνα κάτι που η γυναίκα δεν άκουσε και μετά από λίγο από τα μισθόλογά της κατάλαβε ότι το παιδάκι μέσα στο δωμάτιο είχε υποστεί και πάλι ένα επεισόδιο. Γρήγορα η νοσηλεύτρια ενημέρωσε τους γιατρούς, μέσα σε δευτερόλεπτα λέει βρέθηκαν στο θάλαμο του παιδιού. Εκεί τι είδαν? Ότι το παιδί είχε κυάνωση, είχε μελανιάσει δηλαδή, ήταν απνοϊκό και τόσο η γιατρός όσο και η νοσηλεύτρια παρατήρησαν ότι το οκτήμετρο που ήταν συνδεδεμένο με το παιδί δεν ακουγόταν από αυτό ο χαρακτηριστικός ήχος που κάνει όταν πέφτουν οι στιγμοί του παιδιού. Αμέσως διασωληνώθηκε το παιδάκι. 4:50 κατέληξε, δεν άντεξε άλλο. Αυτό λοιπόν που περιγράφει η νοσηλεύτρια ήταν η απάθεια, η ψυχραιμία αυτής της γυναίκας την ώρα που οι γιατροί έκαναν τις ίστατες, απεγνωσμένες προσπάθειες να κρατήσουν το παιδί αυτό στην ζωή. Ιδιαίτερη εντύπωση μου προκάλεσε μια άλλη κατάθεση σύμφωνα με την οποία την προηγούμενη μόλις ημέρα, στις 28 Ιανουαρίου, η μητέρα ουσιαστικά είχε προαναγγείλει στους γιατρούς το θάνατο του παιδιού της. Είπε λοιπόν στους γιατρούς ότι αυτά τα επεισόδια που έχετε δει δεν είναι τίποτα. Το μεγάλο επεισόδιο δεν το έχει κάνει ακόμα. Καταλαβαίνετε ότι οι γιατροί έμειναν έκπληκτοι, τους έκανε ιδιαίτερη αίσθηση αυτή η φράση της μάνας. Πολύ απλά γιατί αυτοί ως επιστήμονες έβλεπαν από τα ιατρικά δεδομένα ότι δεν υπήρχε τίποτα στο παιδί που να προμηνεί ένα μεγάλο επεισόδιο, ένα ακόμα πιο σοβαρό επεισόδιο. Είναι πάρα πολλές οι καταθέσεις γιατρών και νοσηλευτών που υπάρχουν στην δικογραφία και έχουν σταχυολογηθεί κυριότερες από αυτές στο διαβαστικό της αστυνομίας. Σε αυτό λοιπόν να σου πω, Χριστιανά, ότι προκύπτει ότι το παιδί αυτό είχε επεισόδια μόνο όταν η μητέρα ήταν παρούσα. Δεν είχε κανένα επεισόδιο στο Πέδον σύμφωνα με τις καταθέσεις όταν ήταν εκεί ο πατέρας. Δεν είχε κανένα επεισόδιο όταν το παιδί έμπαινε στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Δεν είχε κανένα επεισόδιο στο ονάσιο που πήγε και ήταν πιο απομονωμένο και εκεί οι γιατροί δεν διέγνωσαν καμία σοβαρή πάθηση, ούτε κάποια κληρονομικότητα που να μπορεί να δικαιολογεί έναν ευνίδιο θάνατο. Η μητέρα, θέλω να σας πω, είχε ζητήσει μονόκλινο δωμάτιο στο Πέδον για να βρίσκεται, λέει, μόνη με το παιδί της. Είχε ζητήσει από τις νοσηλεύτριες να δίνει η ίδια τα χάπια από το στόμα, βεβαίως, όχι αυτά που έμπαιναν από το νερό, στο παιδί της, γιατί είχε γνώσεις, λέει. Αφενός από την άλλη ήθελε το παιδί της να νιώθει πιο οικία με εκείνη. Το κάνανε οι νοσηλεύτριες, όταν όμως το παιδί συνέχισε να έχει επεισόδια, τότε οι γιατροί έδωσαν εντολή και σταμάτησε η μάνα να δίνει τα χαπάκια. Άλλη κατάθεση σημαντική. Τεχνιέντος, λέει η μητέρα, ρωτούσε τις νοσηλεύτριες αν υπάρχουν κάμερες. Όχι μόνο στους διαδρόμους του νοσοκομείου, αλλά και μέσα στο θάλαμο που βρισκόταν στο παιδί της. Πώς το δικαιολόγησε?
με το ότι αν υπήρχε κίνδυνος να μπει κάποιος κλέφτης να πάρει τα πράγματά τους. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας στο Νάσιο, σας είπα, δεν κατεγράφει κανένα επεισόδιο επικίνδυνης ταχυκαρδίας και από τον εξειδικευμένο γενετικό έλεγχο που έγινε και εξετάστηκαν όλα τα σύνδρομα που προκαλούν ευνίδιο θάνατο. Σε όλες τις εξετάσεις το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό. Στη δικογραφία καταγράφεται το συμπέρασμα από τις καταθέσεις των γιατρών ότι όλα τα επεισόδια εξελίχθηκαν ραγδαία και βεβαίως ότι κανένας από τους γιατρούς και τους νοσηλευτές δεν χορήγησε στο παιδί αυτή την ουσία, την κεταμίνη, γιατί πολύ απλά το παιδί δεν είχε ανάγκη να πάρει αυτή την ουσία, δεν υπήρχε κανένας λόγος. Και ο χρόνος δράσης αυτής της ουσίας είναι από 5 έως 20 λεπτά. Πολύ σημαντικές καταθέσεις, Χριστιάνα. Είναι κάποιες από αυτές που μέχρι τώρα βλέπουν το φως της δημοσιότητας και βεβαίως δίνουν μία περιγραφή για το πώς βίωσε τα τελευταία 24 ώρα της ζωής του αυτό το κορίτσι μέσα σε συνεχή επεισόδια, πάντα παρούσα μόνο η μητέρα. Ρεγκίνα, είναι και φοβερό και η αντίδραση του κόσμου, όλη αυτή η οργή του κόσμου που έχει μαζευτεί και έξω από το σπίτι, αλλά και σήμερα. Είναι φοβερό όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Να σκεφτείτε, δεν είχαμε στα δικαστήρια σήμερα κάποια συγκέντρωση κόσμου. Ήταν πολίτες, απλοί πολίτες που βρίσκονταν στα δικαστήρια για δικές τους υποθέσεις, όπου έτσι εντελώς αυθόρμητα στήθηκε ένα άτυπο λαϊκό δικαστήριο με φωνές, ύβριστη μάνα. Εγώ θα σας πω μόνο ότι την κάλεσαν να ομολογήσει, γιατί μόνο έτσι, λέει, θα αναπαυθεί η ψυχή. Προσέξτε με, των παιδιών της. Η μητέρα αυτή κατηγορείται σήμερα μόνο για τον θάνατο της πρωτότοκης κόρης της. Στην συνείδηση όμως και στο μυαλό των πολιτών, η γυναίκα αυτή είναι υπεύθυνη και για τους τρεις θανάτους. Βεβαίως δεν υπάρχει καμία κατηγορία σε βάρος της, όμως η έρευνα της ανακρίτριας θα είναι πλέον και για τους άλλους δύο θανάτους, των άλλων δύο κοριτσιών. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, μετά από αυτή την εξέλιξη που είχαμε για την Τζορτζίνα, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα. Ήταν δρακόντια σήμερα τα μέτρα της αστυνομίας. Ομολογώ ότι έχουμε καλύψει προσαγωγές δολοφόνων μελών τρομοκρατικών οργανώσεων, εγκληματικών οργανώσεων, άλλων υποθέσεων που έχουν συνταράξει την κοινή γνώμη. Νομίζω τέτοιοι τόσοι αστυνομικοί δεν έχουν ξαναέρθει σε συνοδεία. Είχαν δημιουργήσει έναν μεγάλο κλειό γύρω από την κατηγορούμενη, η οποία και άλεξη σφαιρογυλαικοφορούσε και τα χέρια της ήταν πίσω δεμένα, κουκουλωμένη και σκυμμένο το κεφάλι. Όταν έφτασε στα δικαστήρια δεν θα έλεγα ότι ήταν σκυμμένη, ήταν κουλουριασμένη, είχε γύρει το κορμί της τόσο πολύ, προσπαθώντας να μην έχει καμία επαφή με το τι συμβαίνει γύρω της. Είναι ενδεικτικό μια εικόνα τελευταία να σας μεταφέρω. Είχαν κατέβει τα γραφεία τους μέχρι και υπάλληλοι των δικαστήριων για να δουν από κοντά πώς είναι αυτή η γυναίκα που κατηγορείται για αυτό το φρικαλαίο έγκλημα. Και μιλάμε βέβαια για ανθρώπους που τόσα χρόνια μέσα στα δικαστήρια και αν έχουν δει τα μάτια. Βέβαια. Ρεγκίνα μου, κάτι τελευταίο, δύο τελευταίες ερωτήσεις θέλω να σου κάνω. Ο πατέρας εμφανίστηκε καθόλου σήμερα, δηλαδή έχει συλληφθεί η μάνα των παιδιών του? Όχι, στα δικαστήρια δεν εμφανίστηκε και ούτε αναμένονταν βέβαια κάτι τέτοιο. Περιμένουμε βέβαια με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε εάν και πότε θα δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής. Αν δηλαδή θα στραφεί σε βάρος της συζύγου, διεκδικώντας την τιμωρία της για αυτό που κατηγορείται ότι έχει κάνει, ναι, ότι έχει σκοτώσει το ίδιο της το παιδί. Και ακόμη μια τελευταία ερώτηση, Ρεγκίνα μου. Συζητάνε και διαβάζουμε στα site, γενικότερα σχολιάζεται για άλλους δύο συνεργούς σε αυτό το έγκλημα που κατηγορείται. Αυτό που με βεβαιότητα μπορώ να σας πω είναι ότι αυτή τη στιγμή στην δικογραφία δεν υπάρχει το παραμικρό για άλλο πρόσωπο. Ναι. Προκύπτουν μόνο ισχυρές ενδείξεις σε βάρος της μητέρας. Κανένα άλλο πρόσωπο δεν προέκυψε. Μάλιστα. Ρεγκίνα μου, σε ευχαριστώ. Τώρα, ναι, έτσι, γιατί η ανάκριση τώρα αρχίζει. Βέβαια. Σε ευχαριστούμε. Έχει πάρει προθεσμία μέχρι τη Δευτέρα, σωστά? Τη Δευτέρα, 12 η ώρα το μεσημέρι, θα επιστρέψει στο ανακριτικό γραφείο με έναν καινούριο δικηγόρο. Δεν τον διάλεξε ίδια. Ο κύριος Λίτρας
μίλησε μαζί της ο ίδιος στο τηλέφωνο, της τηλεφώνησε, τη ρώτησε, εκείνη επέμεινε ότι είναι αθώα, μα της είπε βρέθηκε δηλητήριο στο παιδί σου, ποιος το έριξε το δηλητήριο. Ο γιατρός το έριξε, ο νοσηλευτής το έριξε, ποιος ήθελε να κάνει κακό στο παιδί σου. Δεν ξέρω, ήταν η απάντηση που φέρεται να έδωσε στον κύριο Λίτρα η μητέρα. Ο κύριος Λίτρας παραιτήθηκε, πήγε σήμερα χωρίς δικηγόρο στην ανακρίτρια η 33χρονη, διόρισε η ανακρίτρια δικηγόρο, θα έχει πάρει τη δικογραφία, ήδη τη μελετά και τη Δευτέρα να δούμε τι θα πει. Αν αποφασίσει να πει κάτι παραπάνω ή αν θα επιμείνει στην γραμμή της απόλυτης άνεσης. Βεβαίως και έχει κάθε κατηγορούμενο στο δικαίωμα στη σιωπή, να μην πει απολύτως τίποτα. Ναι, Ραγκίνα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια να έχεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.